το Ηράκλειο. Θα ξανασυνδεθούμε. Ο Νικόλας, ο Εργαζάκης, να παραμείνει στο κέντρο. Θα ξανασυνδεθούμε. Πάμε στην Κίσαμο, στον Πλάτανο Κισάμου, να συναντήσουμε την κυρία Μέρη Μανουσάκη. Είναι πρόεδρος του Δημιουργικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου Πλατάνο η Ενότητα. Την καλησπέρα μας, κυρία Μανουσάκη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εντυπωσιακή φάτνη στολίζει την πλατεία του Πλατάνου, σωστά? Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βεβαίως, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Να φωτίσουμε την πλατεία μας και να στείλουμε το μήνυμα της Γέννης του Χριστού μας σε όλους. Δεν ξέρω, είναι δική σας η κατασκευή? Αυτή βεβαίως αξίζει πραγματικά να τονίσουμε. Είναι χειροποίητα όλα. Αυτά που βλέπετε είναι όλα χειροποίητα. Η σπηλιά έχει φτιαχτεί από μικρά κομμάτια ύφασμα, βουτυγμένα μέσα σε χυλό από γύψο. Και χτισμένη κομματάκι-κομματάκι. Κομματάκι-κομματάκι. Νομίζω και πέρυσι υπήρξε μια αντίστοιχη πρωτοβουλία. Την είχαμε κατασκευάσει πριν μερικά χρόνια, ναι. Και βέβαια είχε καταστραφεί εντελώς. Και φέτο πήραμε την απόφαση να την δημιουργήσουμε ξανά από την αρχή, ώστε πραγματικά να στείλουμε το μήνυμα σε όλους για να χαρούν μικροί και μεγάλοι, και τα παιδιά φυσικά. Είναι μία από τις εντυπωσιακότερες φάτνες σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί πραγματικά αυτό αξίζει να τονίσουμε, ότι είναι από απλούς, εμείς όλους απλούς ανθρώπους και όχι επαγγελματίες, και πραγματικά αυτό το αξίζει να τονιστεί. Έγινε καταπληκτικό, ούτε και εμείς το πιστεύουμε. Το βλέπουμε και το πιστεύουμε. Και η χαρά, φαντάζομαι, των μικρών παιδιών που σπέβδουν εκεί στην περιοχή για να φωτογραφηθούν είναι πολύ μεγάλη. Και καλό, ναι, θα ήταν όλοι μας να περάσουμε από την περιοχή σας, να θαυμάσουμε εκεί την κατασκευή σας. Θα χαρούμε πολύ πραγματικά να έρθετε να το δείτε από κοντά, να στείλουμε το μήνυμα σε όλους και να έρθουν από κοντά να δουν και την πλατεία μας και αυτό το δημιούργημα που έχουμε φτιάξει για όλους εμάς εδώ τους κατοίκους και φυσικά και όλους. Γιατί και την περασμένη φορά που το είχαμε φτιάξει, πέρασε πάρα πολλοί κόσμος και το είδε και το χάρηκε. Μάλιστα. Τι να πω, και του χρόνου. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε, να είστε καλά, όλοι. Να είστε καλά. Να είμαστε δημιουργικοί και να δίνουμε αγάπη στον κόσμο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.